οριμότητα για να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το πράγμα, να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα και να μην πεις ότι «Α, εγώ πια έγινα και πρέπει και του χρόνου να κάνω ένα σύριαλ που να είναι πάνω μου». Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν. Άρα η έντονη ρόλη, μπορούμε έτσι να πούμε και για τα νέα παιδιά, ότι είναι και δίκοπο μαχαίρι. Είναι και μαχαίρι. Λίγο Βεβαίως. Τόλμημα, έτσι Βεβαίως. Δεν είναι. Παρόλα αυτά όμως, ένα στο οποίο θα είναι πολύ γνωστό από την τηλεόραση. Γιατί αυτό είναι το μαγικό κουτί που έχουμε απέναντί μας. Δυστυχώς, ευτυχώς, θέλοντας και εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε. Μπορεί να απαιτεί και περισσότερα χρήματα να ανεβαίνει αυτό που λέμε το κασέτο και στο θέατρο. Ισχύει αυτό πάντα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί στο σανίδι και δεν είναι καλοί στην τηλεόραση και το αντίθετο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι πέραν από αυτό που παίζουν απίστευτες παραστάσεις στο θέατρο Σπύρο και που δεν έχουν βγει ποτέ στην τηλεόραση. Ναι. Αλλά στο θέατρο είναι πολύ γνωστοί και παίζουν παραστάσεις δύσκολες και ρόλους που ενσαρκώνουν μοναδικούς. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα η τηλεόραση, άλλο πράγμα το θέατρο. Τώρα, αν με ρωτήσεις ποιο από τα δύο είναι πιο σημαντικό. Θα πεις το θέατρο. Είναι το θέατρο. Ο ηθοποιός στο θέατρο φαίνεται. Και στο θέατρο υπάρχει σκηνοθεσία. Και στο... Βεβαίως και υπάρχει σκηνοθεσία. Απλά δεν υπάρχει το κόψε ράψε. Ό,τι γίνει δηλαδή πάνω στο σανίδι, πάνω στη σκηνή, έγινε. Δεν μπορείς να πεις στους τηλεθεατές, συγγνώμη, μην δώσετε σημασία σε αυτό που έγινε, το ξαναπάμε λίγο. Δεν έχει τα περιθώρια ο ηθοποιός στο θέατρο της δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή, αυτό δεν το είπα καλά, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, καλύτερα. Αυτό το περιθώριο δεν το έχεις. Έχεις συμμετοχές σε αρκετές παραστάσεις. Υπάρχει κάποια παράσταση ή συγκεκριμένα κάποιος ρόλος που έχεις στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορεί αύριο, μπορεί μετά από ένα χρόνο, θέλεις να τον ενσαρκώσεις, θέλεις να παίξεις κάτι. Αλέξανδρε, είναι πάρα πολλοί ρόλοι. Δεν έχω παίξει τίποτε σχεδόν σε σχέση με τους ρόλους που θα ήθελα να παίξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι. Τώρα, μακάρι ο Θεός να μας έχει καλά γερούς και να μπορούμε να μείνουμε σε αυτή τη δουλειά. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά και η ίδια η δουλειά επιλέγει κάποιους ανθρώπους που θα μείνουν στο χώρο και κάποιους ανθρώπους η ίδια η δουλειά τους βγάζει εκτός. Η ηλικία παίζει ρόλο στο ρόλο με τον οποίο θα ενσαρκώσεις. Δηλαδή, ναι, θέλω να σου πω ότι. Παίζει ρόλο, βεβαίως. Δηλαδή, αν θέλεις να παίξεις, ας πούμε, τον Όσβαλτ στους Βρικόλακες, δεν μπορεί πια να τον παίξεις 55 ετών ή 60. Είναι ένας ρόλος που πρέπει να επεκταθεί από τα 30 έως τα 40. Εκεί ένας ηθοποιός να τον παίξει μέσα σε αυτό το χρονικό περίπτωση. Α, μέχρι τότε τον παίζει, δηλαδή. Ναι, εντάξει, εκτός και πάρουμε τον Αλέξη Τομινωτή που τον παίξει 60 ή 65. Ναι. Άρα, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάποιοι τον παίζουν και έως τα 65. Κάποιοι μπορούν να τον παίζουν μέχρι τα 45. Αλέξανδρε. Έναν ρόλο συγκεκριμένο. Αλέξανδρε. Δίνεις θέμα στην κυρία Λαμπύρη. Όχι, όχι, εγώ λέω ένα. Εγώ μιλάω, παιδιά, θέλω να σας λέω αυτό που σκέφτομαι με πάσα ειλικρίνεια κτλ. Εγώ, ας πούμε, γι' αυτό δεν έγινα ηθοποιός κατά βάση. Δεν ήθελα να τον παίζω μέχρι πολύ αργά. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν το ήθελα. Γιατί εγώ έχω τέτοιο ταλέντο που και στα 70 μου θα μπορούσα να τον παίξω τον οποιοδήποτε ρόλο. Και πού το ξέρεις ότι έχεις ταλέντο. Έχω. Το βλέπω στον καθρέφτη. Αλέξανδρε, στον καθρέφτη μπορείς να αντιληφθείς αν έχεις ταλέντο ή όχι. Εκεί θέλω να έρθω τώρα. Γιατί, ας πούμε, γι' αυτό σε πήγα εκεί. Να σου πω. Ακούς, έγινε ηθοποιός η Βίκη Καγιά. Έγινε ηθοποιός η Βάλια Κακούτη. Έγινε ηθοποιός μία μοντέλα. Έγινε ηθοποιός η άλλη μοντέλα. Τι γίνεται τελικά. Ο καθρέφτης δείχνει μόνο το ταλέντο της υποκριτικής. Το μίνι το μπούτι. Για να καταλάβω. Είναι η εποχή τώρα. Είναι... Η εποχή από μπούτι. Τα συμπτώματα της εποχής. Πώς λέμε το σύμπτωμα της γρήπης. Η γρήπη του θεάτρου είναι τώρα όλη αυτή που αναφέρεις. Αλλά κοίταξε να δεις όμως. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να είμαστε και λίγο ρατσιστές απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί ένα παιδιά, παιδί που μπορεί να. Ναι, εντάξει. Γιατί ένα παιδί που είναι στο modeling ή που είναι τραγουδιστής, που μπορεί να έχει όμως το ταλέντο. Βεβαίως, να μην δοκιμαστεί και να μην δώσει. Είναι αυτός που ενθαρρύνω κάτι τέτοιο, γιατί εγώ με τόσα πράγματα γιατί μπορεί ασχολούμαι. Να υπάρχουν και κάποιοι ηθοποιοί που να είναι πολύ χειρότεροι από τη Βίκη την Καγιά ή κάποια άλλα παιδιά που έχουν βγει στο θέατρο, που έχουν βγει από το modeling στο θέατρο. Άρα δεν πρέπει να είμαστε ρατσιστές. Είναι ο χώρος, ρε εσύ, Αλέξανδρε, είναι μεγαλόψυχος ο ίδιος ο χώρος. Δηλαδή έχει χώρο για όλους. Να μην είμαστε μίζεροι. Δηλαδή,
ο καθένας ας μπει, ας βρει το δρόμο. Όλοι του. Οι καλοί όλοι χωράνε. Καλοί χωράνε. Και ο καλός είναι αυτός ο οποίος θα μείνει. Διότι ο χρόνος είναι ο κριτής των πραγμάτων και των προσπαθειών που κάνουμε όλοι εμείς. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Το σύστημα, έχω πει πολλές φορές, Σπύρο, ότι όσο και να σε σπρώχνει κάποιος από μπροστά ή από πίσω, δεν έχει σημασία, δεν μπορεί να σε κρατήσει το σύστημα για πολύ καιρό αν δεν το έχεις. Αλέξανδρε, το σύστημα το ίδιο θα σε αποβάλει. Ας το σύστημα για αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αλλάξουμε ρόλους και να έρθω μια στιγμή να καθίσω εγώ απέναντι στον καναπέ και να έρθεις εδώ να σου κάνω εγώ μια συνέντευξη. Γιατί νομίζω ότι έχεις θέμα. Έχω θέμα. Λοιπόν, άλλωστε αυτή η εκπομπή έχει πάντα θέμα και όταν έχει καλεσμένο σαν και εσένα έχει θέμα. Θέλω να μου πεις το εξής. Βλέπεις τηλεόραση? Αμέ. Σ' αρέσουν οι εκπομπές? Τι σ' αρέσει πιο πολύ εκτός από την εκπομπή μας? Και σε ευχαριστούμε πολύ. Το λέω μόνος μου. Εκτός από την εκπομπή μ' αρέσει... Σ' αρέσει η Χριστίνα Λαμπίγη, δεν σ' αρέσει? Από με χαρά. Η Χριστίνα αυτό που κάνει, το κάνει πάρα πολύ καλά. Επειδή είπες πριν για την Χριστίνα. Ναι. Το κάνει πάρα πολύ καλά. Και μ' αρέσει, ξέρεις τι μ' αρέσει πάρα πολύ στη Χριστίνα τη Λαμπίρη? Ότι έχει όρια στην εκπομπή της. Δηλαδή, ενώ μπορεί να εξυπηρετεί την εκπομπή της ένα θέμα να το τραβήξει ως τα άκρα, έχει ένα φρένο. Mm-hmm. Αυτό της Χριστίνας εγώ της το αναγνωρίζω και της βγάζω το καπέλο. Κάνει την εκπομπή της με το θέμα που έχει η εκπομπή της και αυτό πρέπει να κάνει, γιατί γι' αυτό το λόγο πληρώνεται η κοπέλα. Αλλά έχει όμως αρχές. Έχει αρχές, έχει ένα κράτημα μέχρι πού θα το φτάσει. Τι άλλο βλέπεις τηλεόραση, πρωινά, μεσημεριανά, ναι, τα βλέπεις όλα γενικά. Τα πάντα, εντάξει. Έχεις μπορεί να αγαπημένη είμαι... εκπομπή? Επειδή μου κάτι που θα πεις ότι κάθε εβδομάδα αυτό θα το δω, δεν ξέρω γιατί, για το χύψη λόγο, θα το δω όμως. Η πολυκατοικία μ' αρέσει, το σύριαλ, η πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, ξέρεις τι, εξαρτάται και από τη δουλειά, ρε Αλέξανδρε. Δηλαδή, κάποιες μέρες μπορεί να είσαι στο σπίτι, κάποιες άλλες φορές να μην είσαι στο σπίτι. Δεν μπορείς να καθίσεις να παρακολουθείς ένα σύριαλ ή μια εκπομπή συνεχώς. Αλλά πάνω στο ζάπινγκ, όλα τα έχω δει. Κάποια μ' αρέσουν, κάποια μ' αρέσουν λιγότερο, κάποια μ' αρέσουν περισσότερο. Νομίζω ότι θα έπρεπε η τηλεόραση να κάνει κάποια βήματα πια για κάτι καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι πια το χρειάζεται. Αλλά τώρα είναι και μια εποχή που και η τηλεόραση πια οικονομικά δεν πηγαίνει τόσο πολύ καλά. Βεβαίως. Η πίτα της διαφήμισης έχει μοιραστεί. Κατά πολύ. Άρα μπαίνουμε πάλι στον ανταγωνισμό της τηλεθέασης και όπου υπάρχει αυτό το τροχοπέδι πια της τηλεθέασης, αναγκάζεσαι και κάνεις και εκπτώσεις στη δουλειά σου και κοιτάς τι θα σου φέρει μεγαλύτερη τηλεθέαση. Και αναγκαστικά μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο. Ο Σπύρος Θεοδός όμως είναι και ένα παιδί με συναισθήματα, με τη δική του ψυχολογία, τη δική του προσωπικότητα. Μίλησες για εκτόσεις και θέλω να σου πω ότι σίγουρα λάθη έχουμε κάνει όλοι στη ζωή μας. Καλή μόνο. Πιστεύεις ότι είσαι σε θέση πλέον από τα λάθη σου, έχεις μάθει να κάνεις εκτόσεις συναισθημάτων? Ή είσαι ο άνθρωπος που και να πάθεις θα ξανακάνεις το ίδιο, θα μάθεις, θα ξανακάνεις το ίδιο? Δηλαδή, εγώ έχω πάθει απίστευτα πράγματα, αλλά δεν έχω μάθει με αυτήν την έννοια. Λάθη ναι. Έχω κάνει και αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει κάνει λάθη. Και αν το τοποθετείς, ας πούμε, στο ερωτικό κομμάτι. Στο ερωτικό, το φιλικό, το. Ναι, στο ερωτικό κομμάτι, αλίμονο από τον άνθρωπο που δεν έχει κάνει στο ερωτικό κομμάτι λάθη. Δηλαδή, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δηλαδή, αν τα αντιμετωπίσουμε μέσα από μια λογική και βάζουμε το συνέστημα το ποιον θα ερωτευτούμε μέσα από μια λογική διαδικασία, και τότε πάβει ο έρωτας πια να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και απευθύνεται πια μόνο στους... Είσαι ένα αγαπημένο παιδί μεγάλων και παλιών ηθοποιών. Έχω δει πάρα πολλές φορές να τρως, να πίνεις, να διασκεδάζεις με πολλούς αξιόλογους ηθοποιούς. Αυτό σίγουρα γίνεται γιατί έχεις μία αγάπη για εκείνους τους ηθοποιούς και ένα θαυμασμό.